Καλησπέρα, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες. Ε, με τους περισσότερους ε, συντρόφους ε, από τη Σαλαμίνα προσωπικά γνωριζόμαστε εδώ και κάποια χρόνια. Ε, σαν Σαλαμίνιος αντιφασίστας που ξεκίνησε την πολιτική του δράση με αφορμή κάποιες συγκεκριμένε προσωπικές γνωριμίες στο νησί πριν έξι χρόνια, είμαι σε θέση κάπως να έχω ένα ε, πιο νυφάλιο και πιο, ας πούμε, πιο βαθύ ε, σκεπτικό γύρω από τα γεγονότα που έχουν εξελιχθεί τα τελευταία έξι χρόνια στη Σαλαμίνα. <coughs> Όπω έβαλε και η εισήγηση, η Σαλαμίνα είναι μια τοπική κοινωνία η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι κυριαρχεί ο συντηρητισμό, κυριαρχεί ο μικροαστισμό ε, και ταυτόχρονα στο πλαίσιο τη κλειστή κοινωνία που βρισκόμαστε, ε, το έργο ενό αγωνιστή, το έργο ενό αντιφασίστα, δεν είναι καθόλου εύκολο. Υπάρχει ο κίνδυνος στοχοποίηση, καθώς και επίση διάφορες προκαταλήψει με τις οποίες γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε. Ε, πριν από, ε, από το 2015 που τέλος πάντων ε, η παρουσία της Χρήσης αυγή άρχισε κάπως να ξεθοριάζει ήταν η χρονιά ε, στην οποία ε, η υπόθεση του συντρόφου και μετανάστη Ουαλίτ Μπήκε σε μια τελική ευθεία όσο αφορά το δικαστικό του αγώνα. Ε, κατά, τα, κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου, ο σύντροφο Ουαλίτ, όπω και περιέγραψε και η εισήγηση και ο ίδιο, δεχόταν ένα ε, κλίμα έντονη τρομοκρατία από του ίδιου του βασανιστέ, από του ίδιου του χρυσαυγήτε, με αποτέλεσμα στι προηγούμενε δίκε, οι οποίε είχαν πάρει αναβολή μέχρι και τότε, να ήταν, ας πούμε, μια, ήταν, να ήταν μια κατάσταση ε, φοβικότητα, μια κατάσταση στην οποία. Ε, έλειπε, ας πούμε, το φως από τον ορίζοντα που λέμε. Ε, με την, παρουσία, την ε, πρωταγωνιστική παρουσία του μαχητικού αντιφασισμού του 2015 η, η εξέλιξη της δίκη ε, άλλαξε. Το κλίμα αντιστράφηκε εντελώς. Πλέον ε, οι φασίστες, οι βασανιστές και η παρέα τους έπαιζαν ε, σε ένα γήπεδο εκτός έδρας και οι αντιφασίστες ε, κυριαρχούσαν ε, στην αίθουσα με αποτέλεσμα όχι μόνο να τους, ε, με, να τους ανταποδώσουν ένα πολύ μικρό ε, ποσοστό βία ε, το οποίο ήδη οι ίδιοι οι βασανιστέ είχαν ασκήσει, αλλά και να ε, διαμορφώσουν ένα πολιτικό περιβάλλον στο οποίο και η έδραση, που, στο οποίο το οποίο έπαιξε και σίγουρα μεγάλο ρόλο και στην τελική έκβαση τη δίκη. Άρα, το 2015 η υπόθεση του Αλίντ ήταν ένα έναυσμα, ήταν μια αφορμή ως ε, ο μαχητικό αντιφασισμό με τα χαρακτηριστικά ε, τα οποία έχει η οργάνωση μαχητικού αντιφασισμού να πατήσει πόδι στο νησί. Έγιναν οι πρώτε αντιφασιστικέ παρεμβάσει. Έγινε η πρώτη μεγάλη αντιφασιστική πορεία που Πολύ πιθανό να κάνω, δεν ξέρω αν κάνω λάθο. παρόλα αυτά, δεν έχω ακούσει για ένα αντίστοιχο τόσο μεγάλο γεγονό και ιδιαίτερο που έχει συμβεί στο παρελθόν. Έγινε η πρώτη μεγάλη πορεία αντιφασιστική στη ε, Σαλαμίνα, καθώ ε, συνοδεύτηκε και με, με κάποιε άλλε πολιτικέ παρεμβάσει στα καραβάκια, στα σχολεία και πάει λέγοντα. Ε, Παρ' αυτά, είναι απαραίτητο να μην. Ε, 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 Συγκεντρωθούμε αποκλειστικά στου τοπικού αγώνε του νησιού. Η οργάνωση μαχητικό αντιφασισμού αυτού του αγώνε έτσι του έδωσε. Ε, με κέντρο τη Σαλαμίνα. Αυτό που έχει αναλύσει και έχει... Που, αυτό που εξετάζει και τέλο πάντων έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα η μέσα από την ανάλυση τη είναι ότι ο φασισμό δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η αντιπολίτευση. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου να φτιάχνει κινήματα πίεση, δεν τον ενδιαφέρει ε, να γκρινιάζει να διαμαρτύρεται. Αυτό που τον νοιάζει είναι να πάρει την εξουσία. Αυτό που τον νοιάζει είναι να εφαρμόσει το κανιβαλιστικό του όραμα. Και πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτή την ανάλυση. Που δυστυχώ αυτή η ανάλυση είναι μια ανάλυση η οποία είναι μια δικιά μα ανάλυση. Ήταν μια ανάλυση των συντρόφων των κομμουνιστών του παρελθόντων, τη ιστορία τέλο πάντων τη καταγωγή μα, των τουλάχιστον 200 χρόνων πάνω κάτω. Έτσι έρχεται και μα υπενθυμίζει και τα δικά μα εργαλεία. Η Σαλαμίνα δεν καθάρισε τόσο πολύ, επειδή έγιναν αυτοί οι αγώνε στο τοπικό επίπεδο. Οι αγώνε που έγιναν στο τοπικό επίπεδο ήρθαν να δέσουν συμπληρωματικά στο, στην κεντρικοπολιτική κατεύθυνση τη Σόρμα και στην κεντρικοπολιτική κατεύθυνση που έχει μπει τα τελευταία 3.5 χρόνια το ευρύτερο ταξικό αντιφασιστικό κίνημα. Ε, πλέον είναι απαραίτητο, έκανε, ένα, έκανε κάποια στιγμή, ανέφερε ο σύντροφο από την Πενέν, ο συνδικαλιστή, ε, σχετικά με το σχόλιο που έκανε ο Σόιμπλε. Ο οποίο είπε κοροϊδευτικά, κάπω έτσι, ε, την δυναμική του ταξικού μα κινήματο, ότι περίμενε μια διαμαρτυρία η οποία να είχε πιο μαζικά χαρακτηριστικά και τελικά ήταν μια διαμαρτυρία η οποία έχει 8 με 10.000. Προφανώ αυτό το γεγονό είναι δυσάρεστο. Έτσι, μια διαμαρτυρία βέβαια ταυτόχρονα δεν κρίνεται σε έναν μαγικό αριθμό αλλά για όσους, για όσους γνωρίζουν εδώ πέρα 8 με 10 πριν δύο χρόνια ενώ η κοινωνία βρισκόταν σε τεράστια αναταραχή και συνεχίζει να βρίσκεται είναι ένα νούμερο το οποίο είναι ιδιαίτερα μικρό. Ο λόγος των οποίων ε, ήταν τόσο μίζερη η κινητοποίηση ο λόγος των οποίων αυτή τη στιγμή ε, οι περισσότερες οργανώσεις ε, της αριστεράς και της αναρχίας δεν μπορούν να ξεπεράσουν τι πολιτικέ του ΣΥΡΙΖΑ, τι πολιτικέ που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστική δυναμική διαπραγμάτευση, μνημονιακή διαχείριση με κάποιο αριστερό πρόσωπο κλπ. Είναι επειδή είτε έχουμε αναποθέσει τι ελπίδε μα πάνω στην κυβέρνηση του ρεφορμισμού, ξεχνώντα το ιστορικό καθήκον ενό κομμουνιστή, ενό ανθρώπου που δηλώνει κομμουνιστή, ή έχουμε πάψει πλέον να χτίζουμε οργανώσει οι οποίε να είναι επαναστατικέ οργανώσεις με επαναστατικά σχέδια και οι οργανώσεις οι οποίες να προβάλλουν το όραμά τους. Δηλαδή, έχουμε ξεχάσει πλέον να συζητάμε για το νόημα της πολιτικής εξουσίας. Η, οργάνωση μαχητικού αντιφασισμού, προφανώς με τις αδυναμίες της, σαν αντιφασιστική οργάνωση, ε, υπάρχει, ε, χτίστηκε, μεγάλωσε, πάνω σε αυτή την αυτοκριτική που, κάναμε, που κάνουμε για το ταξικό αντιφασιστικό κίνημα, γιατί δεν είμαστε παρθενογένεση και ουσιαστικά βρισκόμαστε επειδή κάποιοι άλλοι σύντροφοι αγωνιστέ αγωνίστηκαν στο παρελθόν και όχι μάλιστα στο πολύ μακρινό και στο πρόσφατο, έτσι, πάνω σε αυτή τη λογική βασιζόμαστε και είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε στην διαμαχητική κατεύθυνση, ώστε να φτάσουμε στη τελική αντιφαστική νίκη και να... Για να αγγίξουμε την κομμουνιστική εξέγερση. Κλείνω λέγοντα ότι οι ντόπιοι εδώ πέρα αγωνιστέ τη Σαλαμίνη είναι καθήκον του να δουν την υπόθεση τη Σαλαμίνα σαν ένα ε, σε ένα μικρό λιθαράκι σε όλη την κεντρικοπολιτική ε, ατζέντα, σε όλη την κεντρικοπολιτική επικαιρότητα. Ο αγώνα για τη τελική αντιφασιστική νίκη, η κομμουνιστική εξέγερση και τέλο πάντων οι όποιε προοπτικέ μα θα παιχτούν κυρίω στο κέντρο τη Αθήνα, κυρίω στα κέντρα εξουσία, κυρίω στο σήμερα όσον αφορά τον αντιφασισμό, στα κέντρα στα οποία προσπαθεί να χτίσει η Χρυσή Αυγή. Όσο μπορεί να χτίσει, καθώ βρίσκει σε τεράστια πολιτική αδυναμία. Όλες οι προοπτικές οι οποίες θα αναδυθούν, κατά την άποψή μου, στο επόμενο, στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα αναδειθούν ε, στη περιοχή του Περάματος, όπου η Χρυσή Αυγή πλέον αυτό τη έχει μείνει σε όλη την Αττική. Μόνο αυτό το πολιτικό της γραφείο πλέον έχει τοπικά χαρακτηριστικά και έχει μία κάποια επιρροή συγκριτικά με άλλες περιοχές της Αθήνας. Θα χρηστεί, θα, το παιχνίδι θα παιχτεί ξανά για άλλη μια φορά φέτος στη, ε, ε, στη διεθνιστική ταξική συγκέντρωση η οποία θα γίνει ε, νομίζω 27 Γενάρη στα Ήμια θα διεκδικήσουμε ξανά να ακυρώσουμε την ε, μεγαλύτερη φασιστική φιέστα στην Ελλάδα το παιχνίδι θα παιχτεί αφού πρώτα κλείσουμε τα οργανωτικά, οργανωτικά της κέντρα αφού χτίσουμε τους εαυτούς μας θυμηθούμε ότι... Είμαστε αγωνιστέ. Θυμηθούμε και να ξεθάψουμε τα παλιά εργαλεία του παρελθόντο. Αυτά. Ευχαριστώ.